Γι' αυτό και κατέφυγε στην κολυμπήθρα τη Βιτεστά, στη μικρή εκείνη λίμνη, όπου πλήθο ασθενών προσδοκούσαν τη θαυματική θεραπεία του κάθε φορά που ο Άγγελο τάραζε τα ύδατά τη. Ποιο μπορεί να μείνει ασυγκίνητο μπροστά στην εικόνα τη Βιτεστά με τι πέντε στοέ? Εν ταύτε κατέγει το πλήθο πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Στις στοές, γύρω από τη δεξαμενή βρίσκονταν ξαπλωμένοι πάρα πολύ άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, άνθρωποι με κάποιο μέλος πιασμένο και ανέστητο ή ατροφικό. Και όλοι αυτοί περίμεναν να αναταραχθεί το νερό της κολυμβήθρας. Πλήθος αρρώστων και πολλοί από αυτούς με ασθένειες μακροχρόνιες και ανίατες. Τέτοιοι υπάρχουν τόσοι πολλοί και σήμερα. Και όμως αρκετοί από εμάς παραπονούμαστε κάποτε για ένα πονοκέφαλο, μερικές αϊπνίες ή την αδιαθεσία μιας ημέρας. Και δεν σκεπτόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επί μήνες ή και έτη ακόμη βρίσκονται καθυλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου. Πολλές φορές, μάλιστα, οι ασθενείς αυτοί δείχνουν μεγάλη υπομονή. Μερικοί, δε, που έχουν δυνατή πίστη, αισθάνονται περισσότερο ευτυχείς από τους υγιείς και εφαρμόζουν έτσι το ρητό του Αποστόλου Ιακώβου «Πάσαν χαράν υγίσαστε όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε, αδελφοί μου, το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. Γι' αυτό, όταν επισκεπτόμαστε τα νοσοκομεία και τις κλινικές για να συμπαρασταθούμε στους πάσχοντες αδελφούς μας, ας εκτιμούμε περισσότερο το πολυτιμότερο δώρο της υγείας και ας διδασκόμαστε από την αξιοθαύμαστη υπομονή των ασθενών. Δεν ήταν όμως μόνο η βαριά ασθένεια του παραλύτου που τον έκανε να υποφέρει 38 ολόκληρα χρόνια. Ήταν και κάτι ακόμα πιο δυνηρό, η μοναξιά. Η πλήρης εγκατάλειψή του από τους συνανθρώπους του. Γι' αυτό, όταν το πλησίασε ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, με πόνο ψυχής εξέθεσε το δράμα του. «Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω», του είπε. «Δεν έχω ούτε έναν άνθρωπο να με βοηθήσει». Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αν και διαμένουν σε πολυκατοικία, ζουν σαν σε απομόνωση και πεθαίνουν χωρίς κανείς να το πάρει είδηση. Υπάρχουν μοναχικοί ασθενείς, γέροντες ανήμποροι, παιδιά εγκατελειμμένα, μητέρες αβοήθητες. Όλοι επαναλαμβάνουν με όπως εκείνος έγινε ο ευεργέτης του παραλίτου, καθώς και αναρρύθμιτων άλλων ανθρώπων, ας σταθούμε και εμείς δίπλα στους ανθρώπους που έχουν κάποια ανάγκη με αγάπη και συμπάθεια, με θυσία και αυταπάρνηση, έτσι ώστε κανείς να μην έχει το πικρό παράπονο άνθρωπον ουκ έχω. Ο Κύριος, αφού θεράπευσε τον παράλυτο, του έδωσε στη συνέχεια και μία συμβουλή. «Είδε υγιής γέγονας μη κέτη εμάρτανε ή να μη χείρον σύ τη γέννητε. Πρόσεξε από εδώ και πέρα να μην αμαρτάνεις πια, για να μην πάθεις τίποτε χειρότερο οφείλονται σε αμαρτήματά μας, ανεξομολόγησε